Σε εξέλιξη και η διαδήλωση του ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη. Την παρακολουθεί η Σοφία Παπαθανασίου και η Αλέκα Παπαρίγα, η γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εκεί, Σοφία. Καλό σου απόγευμα. Ακριβώς μπροστά στο κτίριο που διεξάγεται η Διεθνής Έκθεση, στο σημείο που και κατέληξε η πορεία του ΠΑΜΕ, πέταξαν πριν από λίγο οι διαδηλωτές καρπούδια και έβαλαν φωτιά σε μια σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πορεία του ξεκίνησε λίγο πριν τις 7 από την πλατεία Αριστοτέλους, με την Γενική Γραμματέα του Κόμματος, την κυρία Αλέκα Παπαρίγα, στην πρώτη γραμμή και προπομπό ένα αγροτικό αυτοκίνητο με αγροτικά προϊόντα. Η πορεία τους, να πούμε, ότι κινήθηκε μέσω της λεωφόρου Αγίας Σοφίας, ενώ ένταση απειλήθηκε κάποια στιγμή όταν συναντήθηκαν στην Εθνική Ζαμίνη με την πορεία των αντιεξουσιαστών. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, δημιουργίες των ΜΑΤ παρατάθηκαν να περιφρουρήσουν τις δύο πορείες και έτσι δεν είχαμε επεισόδια. Αυτή τη στιγμή οι διαδηλωτές παραμένουν στο χώρο, εδώ μπροστά από το κτίριο της Χριστιανικής Αδελφότητας.